Κλίμα, επιστρέφουμε στα δικά μας για να δούμε μαζί τι συνέβη στις Σέρρες, τον πέμπτο ανοιχτό αγώνα δρόμου αντοχής 23 χιλιόμετρων με μεγάλη συμμετοχή. Είμαι 79 χρονών, ήρθα να τρέξω σήμερα με την νεολαία για να του δώσω θάρρος και αυτοί να έχουν δύναμη όσο μπορούν. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και οργανωτική επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής 1 Οκτωβρίου στην πόλη των Σερρών ο 5ος ανοιχτός αγώνας αντοχής Βόρεια Series Challenge 23 χιλιόμετρων και ο 3ος Series Volta Run 5 χιλιόμετρων. Εκατοντάδες Σερραίοι και Σερραίες όλων των ηλικιών έβαλαν αθλητική περιβολή και πήραν μέρος στον αγώνα, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι ζωή. Στις συμμετοχές φέτος σημειώθηκε ρεκόρ: 180 δρομίες στον αγώνα των 23 χιλιόμετρων και 350 σε αυτόν των 5 χιλιόμετρων. Είναι ένας αγώνας, το Βόρεια City Challenge που γίνεται για 5η συνεχή χρονιά και το Τρίτο Volta Run που είναι 5 χιλιόμετρα που γίνεται για 3η χρονιά. Θα περάσουμε καλά, ο κόσμος είναι πολλής, ο καιρός είναι σύμμαχος, όλα εντάξει. Όπου ανθεί, όπου αναπτύσσεται ο αθλητισμός, ανθεί ο πολιτισμός και η παιδεία. Έτσι σήμερα στην πόλη μας όλοι αυτοί οι αθλητές θα δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα, θα δώσουν χαρά, θα δώσουν ελπίδα. Κεντρικό πρόσωπο φέτος στους αγώνες, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μαραθωνοδρόμους, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Τάσος Ψαθάς, που παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον καλό του φίλο, παλέμαχο διεθνή καλαθοσφαιριστή, Βασίλη Παραμανίδη. Μεγάλη τιμή και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που με τιμάνε μετά το 80. Και είναι συγκινητικό γιατί την προσπάθεια δυστυχώς την έκαναν παλιοί συναθλητές μου. Στον αγώνα των 23 χιλιόμετρων συμμετείχαν αθλητές από ολόκληρη την Ελλάδα που έμειναν ικανοποιημένοι από τη διοργάνωση. Για πρώτη φορά έρχομαι. Ήταν δύσκολος αγώνας. Γρήγορη ανηφόρα και κατηφόρα έτσι. Πολύ ωραίος αγώνας. Όντως ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδανικές. Τώρα έβγαλε λίγο ήλιο. Τον χαρήκαμε πολύ, νομίζω όλοι. Όπως έχουμε ξαναπεί, απαιτητικός αγώνας, ωστόσο όμως πολύ όμορφος. Βλέπαμε βουνό. Ωστόσο ήμασταν σε ασφάλτινο τερέν. Η επιτυχία, η μεγάλη φυσικά είναι οι συμμετοχές και ελπίζουμε στις ακόμα περισσότερες του χρόνου. Ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων ήταν μια πραγματική γιορτή. Συμμετάσχουμε και εμείς φέτος σε αυτό το μαραθώνιο με τα παιδιά, γονείς εθελοντές, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης των παιδιών μας.